Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Κώστατο Μαρδά, κοντά μας, τον κύριο Πουλάκη. Τον Κώστατο Πουλάκη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο βουλευτής Β' Περιφερειάς Αθηνών. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Όχι, πια πολιτική γραμματεία, όχι πριν από. Εντάξει, άλλαξε πολιτική γραμματεία, αλλά είχαμε μέλος κεντρικής επιτροπής. Ορίστε. Να το πήγαμε. Η πολιτική γραμματεία άλλαξε πριν από 15 μέρες. Έτσι, ναι. Υποψήφιος βουλευτής της Β' Περιφερειάς Αθήνας. Και βέβαια, εκλογολόγος, τα έχουμε πει κατά επανάληψη, αγαπητέ Κώστα Μαρδά. Και από την άλλη μεριά, έχουμε το πιο νέο στέλεχος, έτσι δεν είναι, κύριε Ιωαννίδη, της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη. Πριν ένα, γιατί συζητήσαμε και συζητάγαμε για το θέμα του Γιακουμάκη, θέλουμε, κύριε Πουλάκη, να κάνετε και εσείς ένα σχόλιο. Ένα για τον bullying. Ένα σχόλιο από εσάς, γιατί είστε ο πρόεδρος της νεολαίας, ενός κομματιού μιας μεγάλης νεολαίας της χώρας μας. Ένα σχόλιο για την υπόθεση Γιακουμάκη και τον bullying. Το bullying είναι πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δυστυχώς τα κοινωνικά πρότυπα τα οποία έχουν καθιερωθεί όλα αυτά εδώ τα χρόνια και η υπερίσχυση του δυνατού έναντι αυτού που υπάρχει πρόβλημα έχει περάσει και έχει ριζωθεί βαθιά στην ελληνική κοινωνία, η οποία ως τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, κόφευε. Θα πω ευτυχώς που το θέμα βγήκε στην επιφάνεια και να μην ξαναγίνουν ίδια πράγματα. Δυστυχώς όμως για τον αδικοχαμένο Βαγγέλη Γιακουμάκη, θεωρώ ότι πρέπει η υπόθεση αυτή να συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, να ασχοληθούν οι γονείς πραγματικά με τα παιδιά τους, στα πραγματικά τους προβλήματα, να μιλάνε με τους νέους ανθρώπους και κυρίως να ασχοληθούν όλοι οι δημόσιοι φορείς και όλοι οι κοινωνικοί φορείς με το θέμα του bullying και με το θέμα της διαπαιδαγώγησης των νέων ανθρώπων. Μάλιστα. Κώστας Πουλάκης, ο οποίος μιλάει και με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που ξέρει την τοπική αυτοδιοίκηση όσο λίγη στην Ελλάδα, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Πώς το λέμε, του Υπουργείου Εσωτερικών, του παλιού Υπουργείου Εσωτερικών, του διευρυμένου Υπουργείου Εσωτερικών. Αγαπητέ Κώστα Μαρδά. Λοιπόν, Κώστας Πουλάκης, ένα σχόλιο και για την υπόθεση Γιακουμάκη και από τον Κώστα Πουλάκη. Ναι, θα ήθελα να πω ότι δεν έπρεπε να υπάρχει ένα τόσο τραγικό γεγονός για να ευαισθητοποιηθεί πρώτα απ' όλα η ελληνική κοινωνία σε ένα φαινόμενο που άκουσα από τον φίλο τον γραμματέα της ΟΝΕΔ, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Μακάρι να μην υπήρχε και απλά ήθελα να υπενθυμίσω το ότι όλοι τουλάχιστον οι άρενες, οι άντρες που πήγανε στο στρατό το έχουν ζήσει και το θεωρούσαν μάλιστα και έναν τρόπο διαπαιδαγώγησης το οποίο σιγά σιγά εξέθρεψε και έφυγε από τα όρια της στρατιωτικής θητείας. Αυτή η ευαισθητοποίηση, αν θέλετε, τουλάχιστον να βγάλει ένα θετικό και να αντιμετωπιστεί και να εξαλειφθεί ως διαπαιδαγωγική άποψη από την ελληνική κοινωνία και από όλους τους θεσμούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Μάλιστα. Και αυτή η εικόνα την αφιερώνουμε σε όλους αυτούς, δολοφονημένους από λεβέντες, ένα σύνθημα στον δρόμο, δίπλα από την εικόνα του παιδιού και πιστεύω να ευαισθητοποιήσει, αγαπητέ Κώστα Μαρδά, την ελληνική κοινωνία. Θα τη δείχνουμε από καιρού εις καιρών και όταν περάσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η υπόθεση, διότι αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Και πρέπει να στέλνουν μήνυμα. Γιατί ένα παιδί αυτοκτόνησε. Ή πια αλκοόλ, πήγε και αυτοκτόνησε, γιατί κάποιοι του κάναν το βίο αβίωτο, αγαπητέ γιατρέ, φίλε μου, και το κρεμάγανε με, δεν ξέρω, με σκυλιά κάτω, με σκοινιά από τον μπαλκόνι κλπ. Και πολλά άλλα. Ας το τώρα μην το πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε και θα επανέλθουμε με τον Κώστα τον Πουλάκη, τον Σάκη, τον Ιωαννίδη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Έχουμε την Βασιλική Μπελογιάννη. Βασιλική, καλησπέρα. Τι γίνεται με την μαθήτρια στο ΕΠΑΛ του Ρέντι? Είναι τελικά φοιτήτρια σπουδάστρια της νοσηλευτικής, λέει. Ναι, είναι σπουδάστρια στην Επαγγελματική Σχολή Νοσηλευτικής στο Ρέντι. Ένα περιστατικό πριν από λίγα λεπτά που έγινε και έχει προκαλέσει σοκ, καθώς μαχαίρωσε τρεις μαθήτριές της την ώρα του μαθήματος, προκαλώντας σοκ σε καθηγητές και σπουδαστές. Οι κοπέλες που τραυματίστηκαν είναι ήδη στο νοσοκομείο, χωρίς να εμπνέουν μέχρι στιγμής κάποια ανησυχία όσον αφορά την υγεία τους. Είναι μία Ελληνίδα και δύο αλλοδαπές. Συνελήφθη αμέσως μετά την πράξη της η κοπέλα από το περιπολικό της άμεσης δράσης. Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει και αν ήταν αυτό απόρρια ή φαινόμενο bullying που μπορεί να είχε δεχτεί η κοπέλα. Ωστόσο να σου πω ότι η κοπέλα πριν λίγο καιρό είχε κάνει αίτηση στη σχολή της να αλλάξει. Τώρα ποιοι ήταν οι λόγοι ακόμα δεν έχουμε μάθει. Μάλιστα. Βασιλική Μπελογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Όπως πολύ σωστά είπες, τα θύματα είναι μία Ελληνίδα και δύο κοπέλες από την Αλβανία.
μαχαιρώθηκαν από την 22χρονη σπουδάστρια της νοσηλευτικής. Εντάξει, ας το κρατήσουμε εκεί, ας κρατήσουμε το γεγονός ότι τα τρία κορίτσια που μαχαιρώθηκαν είναι καλά. Ας το κρατήσουμε εκεί, τα άλλα είναι θέματα, θα τα ψάξουν οι αρχές. Λοιπόν, Κώστα Πουλάκη, πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις? Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση, μονίμως υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, τελειώνουν τα λεφτά, θα πάρουμε λεφτά, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση, πριν από λίγο ήταν το Reuters μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, εκεί με το Άγιο Μύρο θα τελειώσουν τα λεφτά στην Ελλάδα, το διέψευσε το Υπουργείο Οικονομικών Κώστα Μαρδάκη, Σάκη Ιωαννίδη, και είπε ότι όχι, λεφτά έχουμε. Λοιπόν, πού βλέπει ο Κώστας ο Πουλάκης, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά και στην κεντρική ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και, και στον Αλέξανδρο Τσίπρα και στο κεντρικό σύστημα, πώς, τι πληροφορίες έχει και πού βλέπει να πηγαίνουν τα πράγματα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους? Πρώτον, το ότι θα ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση το γνωρίζαμε. Ναι. Και είναι όντως μια δύσκολη διαπραγμάτευση, διότι γίνεται επί της ουσίας για πρώτη φορά. Και όταν λέμε γίνεται για πρώτη φορά, εννοούμε να πάει η ελληνική κυβέρνηση να βάλει αυτά τα οποία θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα ξεπεράσει, αυτό που έχουμε μάθει να το λέμε κόκκινες γραμμές, οι οποίες πάντοτε ξεπερνιόντουσαν και δεχόταν η προηγούμενη κυβέρνηση τις επιταγές, αν θέλετε, τις επιλογές, τις προτάσεις, τις τρόικα των θεσμών τώρα. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση εδώ και 2 μήνες μετά τις εκλογές έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προγραμματικό λόγο για το πώς θα πάει η διαπραγμάτευση, η οποία έλεγε, και ήταν αυτή η εντολή του ελληνικού λαού, ότι θα αναζητήσουμε τη λύση εντός των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λύση η οποία να έχει τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτον, κανένα νέο ηφαισιακό μέτρο. Δεύτερον, κανένα μέτρο λιτότητας που θα το πληρώσουν οι συγκεκριμένοι τάξεις, με τους χαμηλούς μισθούς, με τις χαμηλές συντάξεις ή η μεσαία τάξη, η οποία έχει χτυπηθεί σε όλη αυτή την πενταετία. Και τρίτον, τίποτα από τα εργασιακά, τις απολύσεις, όλα αυτά τα οποία ζούσαμε και φέρανε αυτή τη ζούγκλα. Αυτές είναι βασικές κόκκινες γραμμές. Και είπαμε ότι εμείς θέλουμε ένα πρόγραμμα συμφωνίας τετράμινο, μία, αν θέλετε, γέφυρα, μία ανάσα, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τις δικές μας μεταρρυθμίσεις, τον τρόπο με τον οποίο θα μπει η ελληνική οικονομία στο δρόμο της ανάπτυξης. Πέρασε σε αυτούς τους 2 μήνες στη διαπραγμάτευση από πολλά κύματα. Ναι. Και θα περάσει και από πολλά κύματα. Είχαμε στιγμές που φαινόταν ότι θα υπάρχει συμφωνία και ένα θετικό κλίμα. Υπήρχαν στιγμές τις οποίες φαινόταν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση τέτοια η οποία να δημιουργήσει προβλήματα στην ελληνική οικονομία και στη χώρα μας. Και ακούσαμε και δηλώσεις διαφορετικές ένθεκα κήθεν. Έχω λοιπόν τη γνώμη και την πεποίθηση το ότι, επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το ότι η Ευρώπη δεν μπορεί και οι θεσμοί να βρούνε και επί των δικών τους, αν θέλετε, ημερών και με τη δική τους πολιτική, να επιβάλλουν σε μια κυβέρνηση, είτε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να υλοποιήσει αυτό το οποίο ο ελληνικός λαός της έδωσε εντολή, διότι και αυτές είναι οι δημοκρατικές χώρες και αυτές υλοποιούν το δικό τους δημοκρατικό πρόγραμμα, και βέβαια διότι το πολιτικό κόστος, για να μην πω το οικονομικό, μιας τέτοιας ρήξης, ασφυξίας αν θέλετε, δεν είναι πολύ μεγάλο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα τολμήσουν τέτοιο πράγμα. Κύριε Σάκη Ιωαννίδη, νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσετε, και μετά ο Κώστας Μαρδάς. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι σε κάθε διαπραγμάτευση... Κύριε Ιωαννίδη, συγγνώμη, οι κοπέλες, οι 3 μαθήτρες που έχουν μαχαιρωθεί από την σπουδάστρια της νοσηλευτικής, με ενημερώνουν τώρα ότι έχουν τραύματα στα χέρια και στα πόδια, άρα δεν έχουν πληγή, ζωτικά όργανα του σώματός τους, άρα τυχερές στην ατυχία τους. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, συγγνώμη. Συνεχίζω λέγοντας ότι σε κάθε διαπραγμάτευση προσπαθείς πάντα να κερδίζεις κάτι παραπάνω σε σχέση με ένα προηγούμενο πλαίσιο. Αυτό δεν φαίνεται
αυτή τη χρονική περίοδο σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση σήμερα με τους εταίρους, δανειστές, όπως θέλετε πέστε το. Και τι εννοώ. Πρώτον, έβαλε κάποιες κόκκινες γραμμές ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία από τις κόκκινες γραμμές, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το πρωτογενές πλεόνασμα. Που μιλούσε για ασφυκτικά πλεονάσματα του, και ότι θα το πήγαινε στο 1,5%. Είδαμε όμως με τη λίστα του κ. Βαρουφάκη ότι μιλάμε για πρωτογενές πλεόνασμα 3,1 με 3,9%. Δηλαδή, στα προηγούμενα πλαίσια και μάλιστα το προηγούμενο πλαίσιο ήταν το 3%. Άρα ξέφυγε από την πρώτη κόκκινη γραμμή την οποία είχε ορίσει. Πάμε στο δεύτερο. Μιλάμε ότι είπα ότι δεν θα παρθούν ηφαισιακά μέτρα. Αν δεν κάνω λάθος, η αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος και η κατάργηση των φοροαπαλλαγών αποτελούν ηφαισιακά μέτρα βάσει της οικονομίας μας. Άρα ξεπερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτήν εδώ την κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα, μίλησε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει καθόλου το mail του κ. Βαρουφάκη. Τα 14 μέτρα βρίσκονταν ακριβώς μέσα στο mail του κ. Χαρδούβελη. Τα 14 μέτρα που έχει στείλει ο κ. Βαρουφάκης, συν έξτρα κάποια άλλα μέτρα τα οποία έχει στείλει. Επίσης, επειδή μιλήσατε για ανάπτυξη, το προβλεπόμενο όριο ανάπτυξης ήταν με τον προηγούμενο προϋπολογισμό στο 2,9%, ενώ τώρα πέφτει στο 1,4%. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές τις οποίες είχε βάλει. Και το σημαντικότερο είναι ότι ουσιαστικά συμφωνεί στο μνημόνιο χωρίς να πάρουμε και χρήματα για τη χώρα μας. Ένα τρίτο είναι ότι δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια. Ξέρετε, στην οικονομία ανασφάλεια είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Η διγλωσία η οποία υπάρχει στην κυβέρνηση. Βγήκε σήμερα ο κ. Βαρουφάκης και είπε ότι δεν θα υπογράψει την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ είχε βγει η κυρία Βαλαβάνη. Για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Ναι. Για τα δύο νησιά αυτά και είχε βγει η κυρία Βαλαβάνη, η οποία έλεγε ότι πρέπει να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά. Το ίδιο βλέπουμε διγλωσία και σε άλλα ζητήματα πέραν της οικονομίας από την κυβέρνηση συνολικά. Πράγμα που δείχνει ένα έλλειμμα συντονισμού, ένα έλλειμμα οργάνωσης και ένα έλλειμμα κυβερνητικής ευστάθειας, να το πω εγώ έτσι. Εύχομαι, και σας το λέω ως νέος άνθρωπος, ότι πρέπει να πετύχει αυτή η διαπραγμάτευση πέραν κυβερνήσεως για να μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε έναν άλλον δρόμο. Βέβαια, αυτά τα οποία βλέπω εγώ και αυτά τα οποία βλέπει και όλη η ελληνική κοινωνία, βλέπουμε μια κατάσταση η οποία δεν ευνοεί τη χώρα μας αυτήν την εποχή. Δεν είστε, και πάμε στον Κώστα τον Μαρδά. Πάντως δεν είστε χερέκακος, δηλαδή να περιμένουμε να αποτύχει η διαπραγμάτευση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση γιατί θα αποτύχει η χώρα. Γιατί δεν είμαι σίγουρος για όλο το στρατόπεδο της κεντροδεξιάς παρατάξεως, τη πάλε ποτέ μεγάλη, έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Το ξέρω ότι εσείς έχετε διαφορετική άποψη και ως νέος άνθρωπος, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το σκέφτονται όλοι. Να σας πω την αλήθεια ότι ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος. Είμαι σίγουρος ότι εσείς δεν το σκέφτεστε πάντως. Δεν το σκέφτεστε καμία περίπτωση να θέλει να οδηγηθεί η χώρα στα βράχια. Βέβαια, οφείλουμε εμείς να υψώνουμε τη φωνή μας και να λέμε ότι με πράγματα τα οποία διαπραγματεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί τη χώρα πολλές φορές σε μια αδιέξοδο κατάσταση. Ναι. Κώστας Μαρδάς, το πάλε ποτέ είναι λάθος, το παίρνω πίσω. Δεν ξέρουμε αν πάλε ποτέ. Λοιπόν. Εδώ έχουμε μια θετικά ιδιόμορφη περίπτωση κυβέρνησης όπου αριστερή κυβέρνηση έχει ομοθυμαδόν τη στήριξη δεξιών πολιτών και όχι μόνο. Διότι αντικατέστησε μια κυβέρνηση η οποία τα έδωσε όλα σχεδόν στους δανειστές. Και η ταπεινωτική πορεία ξεκίνησε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Αντώνης Σαμαράς ύψωσε τη σημαία του αντιμνημονιακού αγώνα και έγινε μετά το καλό παιδί της Μέρκελ, δυστυχώς. Θεωρώ θετικό το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι μειώσεις μισθών και συντάξεων. Δεν είναι επίσης η αύξηση φόρων στα φτωχά και στα μεσαία εισοδήματα. Και επιπλέον έχουν περάσει δύο νόμοι παρά το βέτο της Τρόικας, νυν θεσμοί. Είναι ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση και ο νόμος για τις 100 δόσεις. Θετικό το ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είπε και προηγουμένως, στο στόμα του Λύκου, μέσα στο Βερολίνο, ενώπιον της Καγκελαρίου έθεσε θέμα γερμανικών αποζημιώσεων και μίλησε για την απαγορευμένη λέξη, γερμανικές αποζημιώσεις και για τις μίζες της Siemens. Θετικό το ότι η απειλή με πάυση πληρωμών δεν μας δίνεται, δεν σας δίνουμε. Όμως, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πουλάκη, πώς από εδώ και πέρα θα διαχειριστεί η κυβέρνηση το θέμα του χρόνου και των αριθμών. Θα μπορέσει να βρει λεφτά ώστε να μην οδηγηθούμε στη ρήξη. Μήπως στο ζήτημα του χρόνου υπάρχει μια υποκειμενική ανεπάρκεια, θα το πω, του οικονομικού επιτελείου. Αυτή η περίφημη λίστα Βαρουφάκη, η οποία ήταν υποχρέωσή μας από την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, δεν μπορεί επιτέλους
να στοιχειοθετηθεί πλήρως, να αναπτυχθεί, να τεκμηριωθεί, ώστε να κλείσουμε τα στόματα των σκληρών και αδίστακτων δανειστών. Ένα ερώτημα στον κύριο Πουλάκη και γρήγορα θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ιωαννίδη. Με ποια αντιπρόταση εσείς μπορείτε να αντιπολιτευτείτε την κυβέρνηση και να επανέλθετε στην εξουσία? Με ένα πολιτικό λόγο ενός αξιαγάπητου σε προσωπικό επίπεδο αρχηγού του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διεξήγαγε ένα προεκλογικό αγώνα με όρους του 50, δηλαδή ποιος κάνει το σταυρό του, αν ο Τσίπρας είναι αγνωστικιστής ή άθεος ή ένθεος, αν θα κατέβουν οι εικόνες. Αυτό. Λέει ο Μαρδάς, σφάσεις με τον μπαμπάκι. Λέει αξιαγάπητος και μετά το ρίχνει. Λοιπόν, Κώστας Πουλάκης, μετά σαν και ο Ανίδης και πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, Κώστα Πουλάκη. Λοιπόν, να παρακολουθήσω και την συλλογιστική του κύριου Ιωαννίδη, αλλά και την πολύ ενδιαφέρουσα και, αν θέλετε, αντικειμενική ανάλυση την οποία έκανε ο κύριος Μαρδάς. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω τα εξής. Πρώτον, το πλεόνασμα από υποχρέωση 3 και 4,5% για να πηγαίνει να ξεπληρώνει τα χρέη, αυτά που τα οποία μας δίνουν και αν τα παίρνουν οι δανειστές μας, είναι στο 1,2 και ό,τι παραπάνω μέσα από το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της ίσπραξης περίπου των από 4,6 έως 6 δις, είναι για να τροφοδοτήσουμε, να ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική, την αναπτυξιακή πολιτική. Και είναι μια σημαντικότατη διαφορά. Δεύτερο. Θα κόψω ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Το είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε μοιράσει το πρωτογενές πλεόνασμα σε ανθρώπους οι οποίοι το είχαν ανάγκη. Την τρίτη χρονιά μιλάμε για τα 400 εκατομμύρια, για τους... το ξέρω. Αλλά μιλάμε, παραπάνω... μιλάμε τώρα εδώ πέρα από την πρώτη στιγμή με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταρρυθμιστικό χωρίς να πειράσει. Με το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω. Ήταν παραπάνω από τα 200 της ανθρωπιστικής κρίσης. Είπαμε, δέχτηκα να με διακόψω, αλλά να ολοκληρώσω. Το δεύτερο λοιπόν, ξανά σας λέω. Δεν θα πάρθει κανένα υφεσιακό μέτρο, δεν θα έχουμε μειώσεις μισθούς και συντάξεις και δεν θα πάμε σε μια πολιτική η οποία θα αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζετε εσείς τα προβλήματα, αλλά παραδείγματος χάρη οι έχοντες και οι κατέχοντες θα πληρώσουν. Το πώς γίνεται η διαδικασία για να εντοπιστούν τα λεφτά μέσα από τα εμβάσματα, από τις διάφορες λίστες, που δεν είχε γίνει τίποτα, κύριε Ιωαννίδη. Το πώς βγήκε τα στοιχεία για το 2% που χρωστάνε οι τηλεοπτικοί σταθμοί για τα 3 χρόνια, 12, 13, 14, και αυτό δεν είχε ακουμπιστεί καθόλου. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια από την πρώτη μάσοξη των στοιχείων. Και βέβαια, απαντώντας στην ερώτηση του κύριου Μαρδά, την οποία δεν θέλω να την αποφύγω, παρόλο που είναι δύσκολη, να έλεγα, θα ήθελα να πω το εξής, ότι δυνατά, όταν η Πουλάκη ελληνική κυβέρνηση θα βρεθεί, αν θέλετε, σε αυτό το δίλημα το οποίο απέδειξα ή προσπάθησα να επιχειρηματολογήσω προηγουμένως, να πω γιατί δεν θα βρεθούμε σε αυτό το σκληρό δίλημα, να ξέρετε ότι θα πρέπει να βρεθεί και θα βρεθεί μια ελληνική κυβέρνηση η οποία για πρώτη φορά θα κοιτάξει το λαό της, θα κοιτάξει τα προβλήματα της χώρας, θα κοιτάξει να υπηρετήσει αυτά για τα οποία την εξέλεξε ο ελληνικός λαός και που έχει μια κοινωνική στήριξη σε αυτούς τους δύο δύσκολους μήνες της διαπραγμάτευσης σχεδόν διπλάσια από ό,τι είχε πριν από 2 μήνες στην κάλπη. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και στέλνει το μήνυμα το οποίο εσείς δεν το μπορέσατε να το ερμηνεύσετε σωστά, ότι ένας λαός πέρα από τις κομματικές προτιμήσεις είτε προς το ΣΥΡΙΖΑ είτε προς το ΑΝΕΛ, στην κυβέρνηση δηλαδή αυτή τη συμμαχική της Εθνικής Σωτηρίας, λέει εμείς για την εθνική αξιοπρέπεια θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το καταφέρουμε. Και τελειώνοντας, σε αυτούς τους 2 μήνες, και επειδή προεκλογικά γινόταν, αν θέλετε, και δεν θέλω να πάω προεκλογικά, μια σκληρή αντιπαράθεση, ο κίνδυνος του Brexit, ο κίνδυνος το ότι τη Δευτέρα το πρωί, 26 Γενάρη, ότι θα έχουμε ασφυξία, υπήρχε. Και κάθε τόσο εμφανίζεται ως ημερομηνία
θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα κλείσει, δεν θα κλείσει. Δεν πεθαίνουν έτσι χώρες, δεν πεθαίνουν έτσι λαοί. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα δώσει τον καλό αγώνα, αυτόνι, για να μπορέσει να μας βγάλει από τα διέξοδα σε αυτό το δύσκολο τετράμινο και να μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος αυτό. Έχετε σχόλιο, κύριε Ιωαννίδη, για να πάμε στο διάλειμμα. Ένα σχόλιο και πάμε εγώ στο διάλειμμα. Αυτό το οποίο θέλω να θυμίσω, και επειδή και εγώ ως νέος άνθρωπος και ως χαρακτήρας είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δεν μπαίνω σε μια καταστροφολογία. Αυτό όμως το οποίο οφείλω να τονίσω είναι ότι μην ξεχνάμε και ότι ο κύριος Παπανδρέου το 2009 είχε μια αποδοχή του 75%, να γνωρίζετε ειδικά τις πρώτες μήνες διακυβέρνησης. Όχι, είναι λάθος. Είναι σας μιλάω ειλικρινά, είναι λάθος. Μπορείτε να το έχω δει, γι' αυτό σας το λέω. Σας λέω ότι είναι λάθος και σας μιλάω με όποια εκτίμηση μπορείτε να έχετε και εμπιστοσύνη. Δεχτείτε το τώρα για τον Πουλάκη. Αυτό δεν είναι. Τώρα είναι εκλογολόγος, οπότε τα ξέρει όλα, τα θυμάται όλα απ' έξω. Κυβέρνηση στην αρχή έχει μια εκτίμηση από ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, άσχετα άμα την ψήφισαν. Αυτό είναι πιο σωστό. Άσχετα άμα την ψήφισαν ή όχι. Θα συμφωνήσω επίσης μαζί σας ότι θα πρέπει να πληρώσουν πλέον σε αυτόν τον τόπο οι έχοντες και οι κατέχοντες. Και μαζί σας είμαστε αυτό, στο να μπορέσουμε πλέον να το ξεπεράσουμε αυτό και να βρούμε όλους τους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Δεν θα είχατε όμως τάση εδώ, κύριε Πουλάκη, να μιλάτε για πλεονάσματα 3,1-3,9, άμα δεν είχε γίνει ένα έργο τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι το 2012 παρέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση τη χώρα με ύφεση στο 7% και με ένα τεράστιο έλλειμμα. Μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού μπόρεσε όλο αυτό το πράγμα και το εξερθοπόδησε με σημαντικά, βέβαια, με οριζόντιες με οριζόντια κοψίματα. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Είναι κοινώς αποδεκτό αυτό το πράγμα. Αλλά μπόρεσε και βάλε σε μια σταθερότητα την οικονομία. Και αυτά τα επιτεύγματα έρχεστε εσείς τώρα και επικαλείστε για να κάνετε την πολιτική σας. Ενώ το προηγούμενο διάστημα και προεκλογικά και όντας αξιωματική αντιπολίτευση, στυλετεύατε όλη αυτήν εδώ την κατάσταση. Επίσης, θέλω να σας θυμίσω κάτι άλλο. Ότι η Νέα Δημοκρατία στα δύο πρώτα νέα νομοσχέδια τα οποία φέρατε στήριξε. Ενώ το προηγούμενο διάστημα εσείς είτε ερχόντουσαν νομοσχέδια τα οποία ευνοούσαν τον κοινωνικό σύνολο και τον λαό, κόντρα στην Τρόικα, όπως αναφέρατε, είναι Μάρδα, δεν τα στηρίξατε και είναι το νομοσχέδιο με τις 100 δόσεις. Είτε ήταν σωστό, είτε ήταν λάθος, είτε τεχνικά έπρεπε να υπάρχουν διορθώσεις. Οφείλατε πολιτικά να βάλετε πλάτη σε αυτό γιατί αφορούσε το κοινωνικό σύνολο, ενώ εμείς το βάλαμε, βγάζοντας και σπάζοντας κομματικές γραμμές. Δηλαδή, εμείς το κάναμε στην πράξη. Σας είπα πιο πριν, όπως όταν σας διέκοψα, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μοιράσαμε και εμείς το προηγούμενο διάστημα, ήταν 400 εκατομμύρια, ήταν παραπάνω από τα 200 και εκατομμύρια του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση. Απλά εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και ως νέος άνθρωπος, δεν είναι οι πολιτικές άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι διάμεσα και τα οποία πρέπει να δει όλο το πολιτικό σύστημα, να πάει μαζί χέρι-χέρι σε αυτά, να τα διορθώσει και να μπορέσει να τα απεξέλθει στη νέα πραγματικότητα. Απορώ πόσο νέος άνθρωπος ξαναλέτε ένα λόγο υποστηρικτικό των 2,5 ετών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία δεν θα πω το εκλογικό αποτέλεσμα, θα πω που κατέστρεψε τη χώρα, να μην πω νούμερα. Και απορώ ως νέος άνθρωπος όταν ξέρετε ότι 180.000 συνομήλικοί σας με αυτή την πολιτική, με αυτές τις επιτυχίες και το success story αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανά τον κόσμο. Οφείλω να σας πω βέβαια ότι στα μέτρα που έβγαλε ο κύριος Βαρουφάκης, τα οποία αν δεν κάνω λάθος είχατε εξαγγείλει ότι θα είναι αναπτυξιακά μέτρα, δεν έχω δει μέσα καθόλου να μιλάτε για θέσεις εργασίας, δεν έχω δει μέσα καθόλου να μιλάτε για ανάπτυξη, δεν τα έχω δει αυτά τα οποία θα φέρουν νέα προοπτική στους νέους ανθρώπους. Αντίθετα, τα μέτρα αυτά είναι μόνο δημοσιονομικού χαρακτήρα και εικασίες. Και λέγοντας κάτι και στον κύριο Μάρδα, θέλω να πω ότι σε αυτό το οποίο αναφέρατε. Εμάς μας έκρινε ο κόσμος στις εκλογές και μας έκρινε και σκληρά. Και οφείλω να πω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα μια καθαρή ήττα της Νέας Δημοκρατίας και μια καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να δει τον λόγο της από εδώ και πέρα. Πρέπει να δει τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δομή της, με τον πραγματικό της λόγο και επίσης να παρουσιάσει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση και να στηρίξει εκεί τα οποία θεωρεί σωστά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και αυτά τα οποία θεωρεί λάθος, προφανώς και να μην τα στηρίξει. Αυτή πρέπει να την άποψη. Εσείς δεν έχετε πει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ότι ζηλεύω που την πατρίδα υπερασπίζεται η αριστερά και όχι η δεξιά? Δεν έχω πει αυτό. Εγώ έχω πει ότι η αριστερά μπόρεσε να εκφράσει το πατριωτικό. Μα αφού σας άκουγα, εγώ προς επενών σας το λέω και σημειώνω την μετριοπαθή και νεωτεριστική αντίληψη σε σχέση με τη μούχλα της ηγεσίας. Σας έχω πει ότι
Φαίνεται ότι η αριστερά υπερασπίζεται τα πατριωτικά συμφέροντα πολύ παραπάνω από ό,τι το κάνουν. Λοιπόν, ναι. Όχι ότι η αριστερά είναι καθαγιασμένη. Δεν έχω εγώ αυτή την αντίληψη. Εγώ το ούτε ιστορικά ούτε και τώρα. Εγώ για ποιο λόγο το λέω αυτό. Το πατριωτισμό δεν το βάζω σε δεξιά και αριστερά. Ο πατριωτισμό είναι για του Έλληνε ένα πράγμα και πρέπει να είναι ένα. Μα είναι πατριωτικό, κύριε Ιωαννίδη, ο πρωθυπουργό να φέρνει το κράχ δύο μήνε πριν, βάζοντας τις ψηφοφορίες για το νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί να περιμένει Φλεβάρι Μάρτι να του βάλει Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Μα ξέρετε ότι το πρώτο κράχ έγινε 19 Οκτωβρίου, όταν πήγε ο Χαρτούβελης και ενημέρωσε τη Λαγκάρτ ότι θα φύγουμε από το Δούνο του δύο χρόνια πριν. Πολιτικός ελιγμός. Ήταν ένας μήνας διαφορά, δεν άλλαζε. Δηλαδή, τι σημαίνει πατριωτισμός τελικά. Το πολιτικό συλλογικό. Εκτιμώ πολύ τον κύριο Σαμάρα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά έχει πικράνει τον κόσμο, το οποίο πίστεψε εκείνον. Ένα μήνα πιο πριν που πήγαν οι εκλογές. Δύο μήνες πριν, είναι τραγικό. Έφερε το κράχ στα σχέδιά του. Δυστυχώς, εκείνος με τον Άδωνη Γεωργιάδη έφερε την κρίση, αυτή τη στενότητα την τρομερή, δύο μήνες πριν. Και δεν θα ένιωθα καθόλου περήφανος αν υπουργός οικονομικών στην κυβέρνησή μου ήταν κάποιος ο οποίος ως υπουργός οικονομικών έλεγε ότι φοβάμαι πάρα πολύ μην καταρρεύσει η ελληνική οικονομία, γι' αυτό βγάζω με κόλπο 9.000 ευρώ. Μπορώ να σας το πω, ούτε εγώ είμαι περήφανος. Λοιπόν, προσέχτε όμως, έξω από αυτό το ξέρω. Το ότι δεν θα είσαστε και μάλιστα, το ξέρω. Και μάλιστα και το καταλαβαίνω. Και το καταλαβαίνω. Είχα στείλει μάλιστα και σαν ΟΝΕΔ είχαμε στείλει επιστολή τότε στον κύριο Χαρδούβα. Ακούστε όμως τι θέλω να πω. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι προσωπικό σας το θέμα. Συγκεκριμένα σημεία πρέπει να αλλάξει. Αλλά όμως κοιτάξτε να δείτε πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να ανέχεται έναν για υπουργό οικονομικών, δηλαδή να στηρίξει την ελληνική οικονομία, να δώσει εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες, εμένα ναι, όταν ο ίδιος επί 2,5 χρόνια βγάζει τα λεφτά έξω, φίλω, γιατί φοβάται μην τυχόν καταρρεύσει η ελληνική οικονομία θάρρος, που αυτό. Με όλο το θάρρος της νεότητάς μας σας το λέω ότι δεν είμαι περήφανος. Βέβαια δεν πρέπει να είναι περήφανη και η κυβέρνηση αυτή με τον κύριο Κατρούγκαλο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, που ενώ είχε υπογράψει με το 12% από αυτούς οι οποίοι θα επαναπροσλαμβάνονται στο δημόσιο, να έχει μην το απαντήσετε, και το κύριε πολιτικό Πουλάκη, πλεονέκτημα να το κάνει αυτό εδώ. Μετά το διάλειμμα για τα πρόκληση αυτό, λοιπόν, θα το απαντήσει ο κύριος Πουλάκης, Κώστα Μαρδά και κύριε Ιωαννίδη, αμέσως μετά το διάλειμμα. Να πούμε ότι αυτός ο συγκυβερνήτης που έριξε αεροπλάνο, ο Γάλλος εισαγγελέας, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι έψαχνε τρόπο στο τάμπλετ, το βρήκαν οι αρχές, τρόπο να αυτοκτονήσει μία μέρα πριν. Τρελός. Πήρε 140. Αυτά τα γερμανικά συστήματα ελέγχου, ας πούμε, τώρα, πού τώρα, είναι, μην το πας, πού είναι, τώρα, μας βρίζουν εμάς τους νότους. 149 ανθρώπους πήρε, λέει, τέλος πάντων. Λοιπόν, για το θέμα της μαθήτριας στο ΕΠΑΛ του Ρέντι, που μαχαίρωσε τις μαθήτριες, τα τρία κορίτσια, να πούμε ότι υπήρχε κι άλλο περιστατικό. Πριν από κάποια χρόνια, όπου είχε αυτοπυροβοληθεί, το 2009 ένας μαθητής είχε πυροβολήσει και είχε αυτοπυροβοληθεί στο ίδιο ΕΠΑΛ. Τι ΕΠΑΛ είναι αυτό, να δούμε τι γίνεται. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι αναρτήθηκαν στη διάβγεια οι αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας του κ. Νίκου Παπά, με τις οποίες καλούνται τα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας να καταβάλουν άμεσα τα ποσά που οφείλουν για τη χρήση των συχνοτήτων. Είναι 2% επί του τζίρου για τα έτη που δεν το έχουν πράξει, δηλαδή για τα έτη 11, 12, 13 και 14, κύριε Μαντά. Όλη τη μνημονιακή τετραετία. Αμάν, κύριε Πουλάκη, τι βάζετε τώρα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε το σύνολο τα πανελλαδικά κανάλια. Ο Αντένα πρέπει να πληρώσει άμεσα 6.498.000. Το Μέγκα 7.403.000. Ο Αλφα 3.970. Το Σταρ 3.900.000. Ο Σκάι 2.120.000. Το City News 121.000. Το Channel 9 14.000 ευρώ. Το Μακεδονία TV 61.000 ευρώ. Και το 902 αριστερά στα FM τότε υπήρχε. Μετά πουλήθηκε και έγινε Ε. 56.000 ευρώ. Απαιτούνται επίσης 16 εκατομμύρια να πληρώσει η συνδρομητική τηλεόραση της Fortnet. Και επίσης 291.000 περίπου το OTE TV. Άμεσα σε απόφαση του Υπουργού Επικρατείας του κ. Νίκου Παπά που δημοσιεύτηκε αυτό στη διάρκεια. Αυτό είπα προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε, την ώρα αυτή, τα 4 χρόνια, από αυτά τα κανάλια οι δημοσιογράφοι λέγανε ότι καλώς κόβεται κάποιος μισθός για να σωθεί η χώρα και καλώς, ας πούμε, κόβεται το δώρο Χριστουγέννων, καλώς. Γιατί υπήρχε και η Τρόικα, η δημοσιογραφική, έτσι, η Τρόικα καλώς. Συγκεκριμένου δελτίου ειδήσεων.
Λοιπόν, εντάξει, μην βάλουμε όλους τους δημοσιογράφους. Κώστα Πουλάκη, το έχουμε ξαναπεί το θέμα. Είναι συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι πάντες κρίνονται από την εικόνα τους. Εντάξει, και έχουν όλοι το στίγμα. Πάντως, αν κάποιοι θέλουν να λέγονται τροϊκά, εμείς δεν μπορούμε να τις εμποδίσουμε. Όπως εγώ λέω καλά λόγια για τον κύριο Ιωαννίδη για το συνενετικό λόγο τον οποίο εκφράζει και τον οποίο νομίζω ότι χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, ας προσμετρηθεί και στους δημοσιογράφους. Δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους, ναι. Μιλάω για τις. Τα κανάλια, για τα κανάλια για τους μεγαλοεκδότες και εκφράζουν και κάποιοι δημοσιογράφοι. Που ναι, γιατί εκφράζουν και την πολιτική την κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Κωνσταπουλάκη και τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη και τον εκλεκτό συνάδελφο τον Κώστα Δουμαρδά.